το Σάββατο στην Πάφο με τον αγώνα της ομώνυμης ομάδας με την ΠΑΕΚ. Αρχίζει το παιχνίδι εδώ με τον Μεντόγεβιτς να δίνει στον Σάντος. Εναντίον τεσσάρων του Άρη εκδηλώνεται η επίθεση με τον Τόρες και τον Μάζουρεκ να ζητά απέναντι. Ο Πελέ είναι, θα κάνει το σουτ, δεύτερη προσπάθεια, δεν θα ολοκληρώσει τελικά ο Πελέ. Εδώ την χάλασε ο Τόρες αυτή την ισορροπία, έστειλε την μπάλα απέναντι, ευκαιρία μεγάλη. Δεν έχει περάσει τη γραμμή σύμφωνα με τον βοηθό η μπάλα, πάρα πολύ μεγάλη ευκαιρία, πάνω στη γραμμή απομακρύνθηκε. Έρχεται βοήθεια από τον Τόρες, αυτός θα πάρει μπάλα, θα σουτάρει με το αριστερό πάνω στο κεφάλι του Σίντερφελ την μπάλα και παίρνει ύψος. Κίνηση από τον Ριέρα. Δεν βιάστηκε, κράτησε την μπάλα, δώσε τώρα στον Τόρες που την έστειλε απέναντι. Για να δούμε το σουτ που πάει να γίνει. Ο Τσέποβιτς θα σουτάρει κοντράρι, μπάλα βγαίνει ο Βανά. Με τον Πακέ να δίνει δίπλα. Πάσα που βγαίνει και το σουτ. Βλέπετε τον Γιανκό, ο οποίος είναι πια ο αριστερός ο πισωφύλακας, να κερδίζει την κεφαλιά. Ο Παμπίκα είναι ο παίκτης που μπήκε στην περιοχή. Γκολ ο Άρης, ο Στεπίνσκι, ο Σπόλιαριτς. 1-0. Ματίας Σπόλιαριτς. Δείτε από το ξεκίνημα την προσπάθεια με τον Παμπίκα να στέλνει την κατάλληλη στιγμή στον Σπόλιαριτς. Έτσι όμορφα τελειώνει την φάση. Δεν αφήνει περιθώρια στον Βοζίνη αμέσως. Θα δώσει πάρα πολύ ωραία στον Τόρες. Κάνει κίνηση στο πρώτο δοκάρι ο Τσέποβιτς. Θα του στείλει την παλιά. Η κεφαλιά από τον Τσέποβιτς. Βγήκε μπροστά ο Πελέκ. Η μπάλα πήγε πίσω του. Σφύριξε ο Χριστοφόρου. Πήγε μπάλα στον Βανά. Την έχασε προς τιμή. Στη συνέχεια την άρπαξε. Και τώρα εκτελεί ο Τσέποβιτς. Με δύναμη η μπάλα θα περάσει έξω. Περνάει πάνω από το τείχος και χτυπά στο δοκάρι και βγαίνει έξω. Ο Κβάσουκ, πολύ ωραία πάσα για τον Στεπίνσκι, αποκρούει ο Βοζίνια. Ο Γεωργίου στέλνει την μπάλα στην καρδιά της άμυνας του Άρη. Σουτ που γίνεται, αποκρούεται η μπάλα. Δεν ξέρω να χτύπησε σε παίκτη της ΑΕΛ. Ο Φράγκος για τον Λόπες, προλαβαίνει τον Μάιντεβατς. Ο Λόπες θα μπει στην περιοχή και θα στείλει την παλιά απέναντι τελευταία στιγμή ο Τεϊσέιρα. Λίγο έξω από την περιοχή της ΑΕΛ, ο Στεπίνσκι έκανε το σουτ. Τέλος της αναμέτρησης, ο Άρης πετυχαίνει μια υπερπολίτιμη νίκη. Πάει στους 16 βαθμούς, ανεβαίνει στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας.